ιδιαίτερα υπηρεσία. Ο ανταποκριτής του Reuters, Ρούντι Ντάρμουθ, εις τελευταία του ανταπόκριση μεταδίδει ότι ο αδόρμος Χίτλερ δεν απέθανε. Τι? Αλλά ότι κρύπτεται μετά τη Σέβας Μπράουν εις απρόσιτον την περιοχή του Τυρόλου. Κολογήθηκε με τρίγανη. Ρε, αφού τον βρήκανε κάρβουλα. Την καλερία. Με τις ορουφλισμένες όμως τα έκπαστο λένε. Και δίπλα του η Εύα Μπράουν, αν φράκι. Εσύ τους είδες δηλαδή. Τι θες που κάθεσαι και μας λες πώς ήταν και πώς τους βρήκανε και πώς έγινε το μουστάκι του, αν φράκι. Πού το ξέρεις δηλαδή τους είδες. Πριν όλες οι εφημερίδες το γράψανε. Γιατί που το γράψανε. Ορίστε βρε. Τώρα γράφουν ότι είναι στο Τυρόλο μαζί με αυτή τη... Εύα Μπράουν. Με αυτήν και την περνάνε ζάχαρη. Αποκλείεται δηλαδή να είναι έτσι. Παιδιά, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση μας. Μάλλον απέθανε. Αλλά πιθανότατα και να ζει. Μπράβο ρε Ζήση. Μπράβο ρε, τώρα τα βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. λοιπόν εγώ σας λέω ότι είναι έτσι. Δηλαδή. Ζει. Ζει. Μάλιστα ζει και έχει τις μαρμελαδάρες του και τα ωραία του τα βουτήματα που του τα στέλνει κάθε μέρα φρέσκα φρέσκα κατευθείαν από το Λονδίνο οι Εγγλέζοι. Γιατί που ξέρεις δε φταίει. Μπορεί να το ξαναχρειαστεί με τον άνθρωπο. Και εγώ σου λέω πως αν ζει, τον έχουν κρυμμένο στο Ρωσία και πάει κάθε βράδυ όπως πάλι να μου σταγκαλίζει αυτό το ρωτήσει. Κοίτα έτσι αδόλφε, το φτιάχνουν καλά, τον πήραν λόγο. Δηλαδή για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τι Ρωσία, τι Αγγλία, τι πήραμε και πράσινα άλογα ρε. Εδώ υπάρχει Αμερική, Αμερική, ατομική μπόμπα. Ξέρετε τι θα πει ατομική. Πώς δεν την ξέρουμε, μωρέ. Την είδαμε σε εκείνα τα νησιά τα Μπικίνι που είχαν κάνει πυρηνικές δοκιμές. Είχαν αφήσει 8 κουλούνια και βρήκανε 160 γιατί εν τω μεταξύ από την πολλή ραδιελένεια που είχαν ρουφήξει τα ζωντανά γέννησε τον καθένα τους από δεκάμιση. Να σε δω από κανένα φράγκο να πας στο ΣΥΝΕΑΚ. Τι να κάνω. Να δεις το Independence, να αλλαγείς την ψυχούλα σου. Ρε αποφορικτό είναι που βαρύστηκε. Τι να μας πεις τώρα, μάλλον. Ρε την άλλη μέρα από την πολύ ραδιενέργεια είχανε μπουκιάσει όλες οι θηνικές. Δηλαδή για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ο σκοπός είναι να μην γίνει πόλεμος έτσι και γίνει κλάφτα, καράλα,